Λοιπόν, Νίκο, μια νομίζω ανέλπιστη νίκη για την Κρήτη, δεν ξέρω αν την περιμένεις εσύ. Πώς το είδες? Απλά επειδή δεν συμβαίνει συχνά, δεν σημαίνει ότι είναι και ανέλπιστη. Έτσι. Δηλαδή το παιχνίδι ήταν μια χαρά. Τα παιδιά είναι και πέρσι, αν θυμάσαι που είχαμε δει στην Ιερά Πέτρα, η μαχητικότητα, η διάθεση και αυτά υπήρχε. Είναι χαρακτηριστικό έτσι του κρητικού λαού. Απλά φέτος δεν ξέρω τώρα αν ήταν λίγο καλύτερη η οργάνωση. Δεν ξέρω πώς είναι και το επίπεδο να δούμε και τις άλλες ομάδες. Πάντως δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο, δηλαδή, γενικά το μπάσκετ της. Κάθε χρόνο και με τις διοργανώσεις που αναλαμβάνει εδώ η τοπική ένωση δείχνει ότι έχει διάθεση να βοηθήσει και να προσφέρει και η δουλειά που κάνει εδώ τώρα με τα παιδιά. Μακάρι και έρχομαι και στο μέλλον να έχουμε έτσι και καλύτερες επιτυχίες και να έχουμε... Νίκο, από την πρώτη εμφάνιση της ομάδας της ΚΑΣΚ, σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη, βλέπετε να έχουμε μια βελτίωση σε σωματοδομή και σε τεχνική, είναι νωρίς ακόμα? Σε σωματότυπο υπάρχει κάποια βελτίωση. Πέρσι ήταν πολύ περισσότερα τα πιο κοντά παιδιά, έτσι, τα οποία ναι, μεν είχαν ταχύτητα, είχαν διάθεση, μπορεί να είχαν περισσότερο πάθος από ό,τι μπορεί να έχουν οι φετινοί, αλλά δεν πάβεις να παίζουν και τα σωματοδομητικά στοιχεία κάποιο ρόλο. Έτσι. Διαφορετικά να είναι ένα παιδί που πηδάει από 1,60 για να φτάσει να πάρει το rebound, διαφορετικά είναι ένα 1,90 που πηδάει λιγότερο ή μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιον υψηλότερο παίκτη. Η ουσία πάντως είναι ότι δείχνετε ότι έχετε διάθεση και πιστεύω ότι θα προχωρήσετε σε καλύτερο δρόμο. Από την οργάνωση ευχαριστημένος, βέβαια είναι νωρίς ακόμα. Όλα είναι πάντα μια χαρά. Συνεχίζω περίπου. Έτσι. Κύριε Πολίτη, πώς το είδατε το πρώτο παιχνίδι? Βέβαια, εγώ νομίζω ότι ήταν μια ανέλπιστη νίκη, νομίζω, για την Εντάξει, αν με ρωτάτε εμένα, η νίκη είναι νίκη, μας ενδιαφέρει η νίκη, αλλά προσφύγει μας ενδιαφέρει το παιχνίδι. Να παίζουν τα παιδιά, και αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός των εκδηλώσεων. Και νομίζω ότι σε αυτό το τομέα πετύχαμε. Και η Κρήτη πέτυχε δύο τομείς. Το τομέα της οργάνωσης που είναι πάρα πολύ καλή και το δεύτερο είναι η νίκη, η οποία πέτυχε με έναν ενθουσιασμό, με πάθος και καλή οργάνωση σαν ομάδα. Και Κώστα, εσείς με πέρυσι να δεις η ομάδα που είχατε δει, βλέπετε κάποια βελτίωση όσον αφορά σωματοδομή τεχνική ή ακόμα νωρίς? Έχει μέσα κάποια παιδιά που έχουν καλές προδιαγραφές σε σωματότητα. Αλλά γενικά είναι μια οργανωμένο σύνολο το οποίο κάθε χρόνο είναι πιο βελτιωμένο. Ακούσαμε λοιπόν και τον Κώστα τον Πολίτη, τον εθνικό προπονητή. Φίλοι και φίλοι, εδώ δίπλα μας είναι, όπως είπαμε, ο κ. Χριστέας. Ο κ. Χριστέας βέβαια λέει ενθουσιασμός,